και στο μάνα, αγκάθι να Στεφάνη. Χοντραίνει πολύ το παιχνίδι, ε. Και εγώ νομίζω ότι ήταν κάτι πολύ πιο απλό. Ήμουν απεπισμένος ότι κάποια γκωμένο δουλειά του μάνου κρύβεται από πίσω, αλλά... Το παραδέχτηκε. Αυτός λέει τα δικά του. Και καλά, στη ζωή του υπήρξαν μόνο η Μελίτα και η Εύα. Τώρα εμείς, άμα θέλουμε, το πιστεύουμε. Κι εγώ για την Εύα το ίδιο είχα σκεφτεί. Αλλά μου είπε ότι ο τύπος από το Παρίσι δεν μπορεί να έχει σχέση με αυτά. Οπότε αν δεν είναι κάποιος από το παρελθόν τους... Και με δεδομένο ότι έκανε κινήσεις και προς τους δυο. Ποιος μπορεί να είναι? Η Αμαλία? Όχι, ρε. Αυτή θα του δίνει φάτσα φόρα, αυτοπροσώπος. Σωστό και αυτό. Άρα τα πράγματα είναι χειρότερα από ό,τι φοβόμασταν και τίνω να καταλήξω στο ίδιο συμπέρασμα. Πού είναι τι? Όλα αυτά έχουν σχέση με εκείνη τη νύχτα. Σταμάτα πια. Σταμάτα. Όλα έχουν σχέση πια με αυτή τη νύχτα. Έχουν μαζευτεί πολλά, κορίτσι μου. Μπορεί να είναι τυχαία όλα αυτά. Ο Μάνος έχει προβλήματα και στην εταιρεία του τώρα. Προσπαθούν να τον στριμώξουν πολύ άγρια. Και κάποιος προσπαθεί να τους τρομοκρατήσει για το γάμο. Πάντως με την Εύα τα έχει καταφέρει. Ξέρεις τι πήγε για κανένα, Εύα. Πούλησε το κτήμα που της είχε αγοράσει ο Μάνος και του έδωσε όλα τα χρήματα. Σοβαρά μιλες τώρα? Ο Μάνος μου το είπε. Εμένα πάλι η Εύα δεν μου είπε τίποτα. Δεν θα σταματήσει ποτέ να μας εκπλήσει αυτή η κοπέλα. Η αγάπη της για το Μάνο μου προκαλεί φόβο. Δεν το πιέζω αυτό. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει? Δηλαδή δεν γίνεται, τον αγαπάει τόσο τυφλά που πάβει να είναι φυσιολογικό αυτό. Μη σου θυμίσω πράγματα που θέλεις να ξεχάσεις. Καλά, καμία σχέση, καμία σύγκριση, έτσι. Η αγάπη της Εύας για το Μάνο ξεπερνάει κάθε όριο. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Δεν τον εμπιστεύεσαι τον Μάνο καθόλου, ε? Γιατί εσύ τον εμπιστεύεσαι? Όχι. Και αν της ξανακάνει πάλι καμιά στραβή, θα γελάσει κάθε πικραμένος. Αν γελάσει δηλαδή. Τι ζέστη που κάνεις σήμερα, ρε, να μου το έχω σκάσει. Πόπα, τι είναι αυτό? Άρχισαν οι καταθέσεις όψεως? Άντα, ρε, παιδάκι μου! Τι κοίτασαι έτσι? Δεν σ' αρέσει? Α, ναι.